δεν δέχτηκε να μας δεχθεί όπως ζητήσαμε εμείς. Στα μάτια κοιταζόμενοι και ξεκαθαρίζοντας τις θέσεις μας, τις σχέσεις μας και τις απόψεις μας. Εμείς, επιτροπές των επιτροπών, χορτάσαμε από αυτά. Και να βρεθούμε σε καμαράκια, τέλος με μας. Ο κόπος έφτασε στο χτένι, ήρθαμε σαν Έλληνες πολίτες να δούμε τον Υπουργό και να μας εξηγήσει αυτά που έλεγε εχθές. Τέλος. Μας ενημέρωσε ο κύριος εκπρόσωπος, όχι, της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα μας δεχθεί, ότι έφυγε και επειδή εμείς δεν είχαμε στόχο από την αρχή να κοντραριστούμε με τους συνανθρώπους μας, τους αστυνομικούς και τους συμπολίτες μας και αυτή η εικόνα δεν θα αφήσουμε να βγει έτσι έξω, λέμε ότι ανανεώνουμε απλά το ραντεβού μας, γιατί μέχρι εμείς να πάρουμε τη δέσμευση ότι θα σεβαστεί το ψωμί μας η ελληνική πολιτεία, θα μας βρίσκει μπροστά της και στην Καβάλα δεν θα ξαναγίνει κομματική συγκέντρωση της τρικομματικής ιστορίας όσο εμείς κάποιοι κανονίζουν να μας πετάξουν στον Κεάδα, όσο τα παιδιά μας και οι οικογένειές μας δεν έχουν αξία. Ξεκάθαρα και ωραία. Στις επαφές που είχαμε με την αστυνομία τώρα και με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μας δηλώσαν ότι ο κύριος Βορύδης, αφού τρεις φορές του ζητήσαμε να μας δει και να κάνουμε το σκοπό της εκδήλωσής μας πράξη, δεν δέχτηκε να συζητήσει μαζί μας χρησιμοποιώντας τα γεγονότα που δεν προκαλέσαμε εμείς, το τονίζω. Του ζητήσαμε ειρηνικά και όμορφα να βγει και με δικές μας εγγυήσεις να κοιτάξει τον κόσμο στα μάτια και να μας πει ότι το δίκαιο μας δεν θα χαθεί, ότι επιτέλους θα το υπερασπιστούν και την Τρίτη αυτό το νομοσχέδιο θα το πάρει πίσω το Υπουργείο και θα το ξανασκεφτεί. Δήλωσε ότι με άτομα που τα σπάνε δεν μιλάει. Η συνήθις πρακτική. Να μας επιτάξουν δεν μπορούσαν και να μας πάνε στα σπίτια μας. Με απειλές και με επεκφυγές δεν χάνει ο εργαζόμενος το δίκαιο του. Εμείς τώρα μας είπανε ο κύριος Χριστοφιλογιάννης ότι φυγαδεύτηκε ο κύριος Βορύδης, ματαιώθηκαν οι εκδηλώσεις με δική μας επαιτειότητα. Ζητούμε συγγνώμη από το τοπικό, από το λαό της Καβάλας που έχασε την ευκαιρία να ακούσει για μια φορά το πώς θα σωνόταν η Ελλάδα με τις αποφάσεις του κυρίου Βορύδη, ότι τα πετρέλαια και οι υδρογονάνθρακες θα φέρναν την ανάπτυξη στην Ελλάδα και θα σωνόταν η προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός. Ζητούμε συγγνώμη όμως και από τους εργαζόμενους στο Οκεανής, αν τους δημιουργήσαμε πρόβλημα. Ζητούμε συγγνώμη από την ελληνική αστυνομία, γιατί η πρόθεσή μας δεν ήταν να έρθουμε σε αντιπαράθεση με αυτά τα παιδιά που κάθε μέρα είμαστε μαζί και συναντιόμαστε στους δρόμους. Και θέλω να πω ότι εμείς ήρθαμε σαν σοβαροί εργαζόμενοι να κοιτάξουμε στα μάτια τον Υπουργό και να του πούμε τις θέσεις μας. Και αυτό σήμερα έφυγε από εδώ σαν αλλαγός, κρυβόμενος, για να μην μπορεί, γιατί δεν μπορεί να μας κοιτάξει στα μάτια. Οι εργαζόμενοι της Καβάλα όλοι πρέπει να αποτελέσουν ένα παράδειγμα για όλο τον ελληνικό λαό, για όλους τους εργαζομένους. Αυτή η εικόνα που βλέπετε εδώ και πόση ώρα δείχνει το πώς θα πρέπει σήμερα όλοι να προσπαθήσουμε να κατοχυρώσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και τις θέσεις εργασίας. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και εύχομαι σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας να βλέπουμε καθημερινά αυτές τις εικόνες. Η ειρηνική διαδήλωση πάνω απ' όλα και ζητάνε τα αυτοδίκαια. Και ένα μικρό σχόλιο για τη σημερινή εικόνα που δημιουργήθηκε, που όπως είπαμε, δημιουργείται από παρεξήγηση και όχι επιτόπιση. Εντάξει, είναι γνωστή αντιμετώπιση πλέον όσων ανθρώπων Ελλήνων βγαίνουν στον δρόμο και ζητάνε τα αυτοδίκαια. Καταστολή και επίθεση. Αν είναι δυνατόν σε ένα χώρο, σε ένα ξενοδοχείο, στο κέντρο της πόλης, σε μια τουριστική πόλη, που επάνω τώρα, αν δείτε, μένουν τουρίστες από όλες τις χώρες, από όλη την Ελλάδα, να πετάνε χημικά είτε έξω είτε ακόμα και μέσα στην αίθουσα. Ανεπίτρεπτο για μια χώρα που θέλει να λέει ότι έχει τη δημοκρατία που εμείς γεννήσαμε, είναι τη 2013. Εσείς θεωρείτε ότι αδίκως έφτασαν οι εργαζόμενοι εδώ? Όχι βέβαια, είναι κατοχυρωμένοι. Η Καβάλα Oil
όπως προβλεπόταν και στην πρώτη σύμβαση, είναι η μοναδική ανάδοχος εκμετάλλευσης των υδρογονάθρακων. Στην σύμβαση που πήγε στη Βουλή με παράνομο τρόπο, η οποία αποκρύφτηκε προχθές από τον πρόεδρο της Βουλής και από όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, προβλεπότανε, μάλλον εκ παραδρομής, μπήκε μέσα και το όνομα της ενεργειακής. Για όσους ξέρουν, αυτή η μικρή διαφορά που για μας κρύβει δόλο, θα μπορούσε κάλλιστα αύριο να αλλάξει το χάρτη των πετρελαίων. Να σου το πω πιο απλά για να το καταλάβουν όλοι. Αν μεθαύριο ψηφιστεί την Τρίτη η σύμβαση όπως έχει, η ενεργειακή πολύ πιθανόν να προχωρήσει στην πτώχευση της Καβάλα Oil και να κατέχει μόνη της τα δικαιώματα.